Math Life Books, μαθηματικά Β' Γυμνασίου, κεφάλαιο εξισώσεις και ανισώσεις. Παράγραφος 5, ανισώσεις πρώτου βαθμού. Θα λύσουμε την άσκηση 4 του σχολικού βιβλίου. Η εκφώνηση της άσκησης λέει να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων. Πρώτη ανίσωση, 3χ πλην 1 δεύτερα, μεγαλύτερο του 2χ και 1 τρίτα και 2 επί παρένθεση 3χ πλην 1, κλείνει παρένθεση, συν χ, μεγαλύτερο του πλην 2 επί ανοίγουμε παρένθεση, χ συν 5, κλείνουμε παρένθεση, πλην 1 και 3 και χ μικρότερο του 2 επί παρένθεση, χ πλην 3, κλείνει παρένθεση. Το ενδιαφέρον σε αυτή την άσκηση είναι ότι πρέπει να βρούμε τις κοινές λύσεις όχι από δύο ανισώσεις που είναι τα πιο πολλά προβλήματα, αλλά από τρεις ανισώσεις. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τις κοινές λύσεις και των τριών αυτών ανισώσεων. Για να δούμε λοιπόν πώς εργαζόμαστε σε μια τέτοια περίπτωση. Αρχικά λύνουμε κάθε ανίσωση χωριστά. Στην αρχή λύνουμε την ανίσωση 3χ πλην 1 δεύτερα μεγαλύτερο του 2χ και 1 τρίτα. Είναι λοιπόν 3χ πλην 1 δεύτερα μεγαλύτερο του 2χ και 1 τρίτα και για να λύσουμε την ανίσωση κάνουμε το εξής. Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της ανίσωσης με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών. Οι παρονομαστές της ανίσωσης είναι το 2 και το 3 και προφανώς το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο τους είναι το 6. Πολλαπλασιάζουμε λοιπόν και τα δύο μέλη της ανίσωσης με το 6 που είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Προχωρούμε παρακάτω. Εδώ το 6 απλοποιείται με το 2 και μένει 3. Ενώ στο δεξί μέλος απλοποιείται το 6 και μένει στον αριθμητή 2 και στον παρονομαστή 1 φυσικά. Οπότε έχουμε 3 επί παρένθεση 3χ πλην 1, κλείνει παρένθεση, μεγαλύτερο του 2 επί παρένθεση 2χ και 1, κλείνει παρένθεση. Έχοντας κάνει την απαλυφή των παρονομαστών, θα προχωρήσουμε να κάνουμε τώρα τους προψιασμούς εφαρμόζοντας την επιμεριστική ιδιότητα. Έχουμε λοιπόν 3 επί 3χ κάνει 9χ, 3 επί πλην 1 κάνει πλην 3, μεγαλύτερο του 2 επί 2χ κάνει 4χ και 2 επί 1, 2. Προχωρούμε παρακάτω. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους και έχουμε 9χ πλην 4χ μεγαλύτερο το 2 και 3. Προχωρούμε στην αναγωγή των ομοίων όρων. 9χ πλην 4χ κάνει 5χ, ενώ 2 και 3 κάνει 5. Για να ολοκληρώσουμε την επίλυση της ανίσωσης, διαιρούμε με τον συντελεστή του αγνώστου που είναι το 5. Το 5 είναι θετικός αριθμός και δεν αλλάζει η φορά της ανίσωσης. Οπότε έχουμε 5χ πέμπτα μεγαλύτερο το 5 πέμπτα. Το 5 με το 5 απλοποιείται και εκεί μένει το χ. Και ενώ από την άλλη μεριά μένει το 1. Άρα λοιπόν η λύση της ανίσωσης, της πρώτης ανίσωσης αυτής, η λύση αυτής λοιπόν της ανίσωσης είναι χ μεγαλύτερο το 1. Στη συνέχεια κάνουμε την παράσταση των λύσεων της ανίσωσης 3χ πλην 1 δεύτερα μεγαλύτερο του 2χ και 1 τρίτα στην ευθεία των αριθμών. Οπότε έχουμε, εδώ είναι η ευθεία των αριθμών όπως βλέπουμε, εδώ είναι το 0, δεξιά είναι η θετική αριθμή, ενώ αριστερά είναι η αρνητική αριθμή. Μια που έχουμε να λύσουμε την ανίσωση χ μεγαλύτερο το 1, πρώτα-πρώτα σημειώνουμε ένα κύκλο στο 1 και φέρνουμε μια κάθετο. Στη συνέχεια, με ένα βέλος προς τα δεξιά, σημειώνουμε όλους τους αριθμούς που είναι μεγαλύτερο από το 1. Γραμμοσκιάζουμε αυτή την περιοχή και έτσι έχουμε κάνει την παράσταση των λύσεων αυτής της ανίσωσης, που είναι οι αριθμοί μεγαλύτερο από το 1, αλλά χωρίς το 1. Προχωρούμε παρακάτω. Μετά πρέπει να λύσουμε την ανίσωση 2 επί παρένθεση 3χ πλην 1 κλείνει παρένθεση συν χ μεγαλύτερο του πλην 2 επί παρένθεση χ συν 5 κλείνει παρένθεση πλην 1. Είναι λοιπόν 2 επί παρένθεση 3χ πλην 1 κλείνει παρένθεση συν χ μεγαλύτερο του πλην 2 επί παρένθεση χ συν 5 κλείνει παρένθεση πλην 1. Για να προχωρήσουμε στη λύση αυτής της ανίσωσης πρέπει να κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς σε αυτό εδώ το σημείο και σε αυτό εδώ το σημείο εφαρμόζοντας την επιμεριστική ιδιότητα. Έχουμε λοιπόν 2 επί 3χ κάνει 6χ, 2 επί πλην 1 κάνει πλην 2 και χ που είχαμε, πλην 2 επί χ κάνει πλην 2χ, ενώ πλην 2 επί συν 5 κάνει πλην 10, πλην 1 που έχουμε από δίπλα. Χωρίζουμε τους γνωστούς από τους αγνώστους. Από το αριστερό μέρος έχουμε το 6χ και το χ και το μείον 2χ που είναι στο δεξί μέλος έρχεται και γίνεται συν 2χ στο αριστερό μέλος. Από την άλλη μεριά, πλην 10 πλην 1 που είχαμε, και το πλην 2 το οποίο αλλάζει μέλος και είναι συν 2. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την αναγωγή των ομοίων όρων. 6χ και χ κάνει 7χ, συν 2χ που είχαμε, ενώ πλην 10 πλην 1 κάνει πλην 11, συν 2 που είχαμε. Προχωρούμε. 7χ και 2χ κάνει 9χ, ενώ από την άλλη μεριά έχουμε το πλην 9. Για να ολοκληρώσουμε την επίλυση της ανίσωσης πρέπει να διαιρέσουμε πάλι με τον συντελεστή του αγνώστου, που αυτή τη φορά είναι
το 9. Πάντα θυμόμαστε ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο στις ανισώσεις. Όταν διαιρούμε με θετικό αριθμό, δεν αλλάζει η φορά της ανίσωσης. Αντιθέτως, όταν διαιρούμε με αρνητικό αριθμό, αλλάζει η φορά της ανίσωσης. Εδώ θα διαιρέσουμε το 9 και δεν θα αλλάξει η φορά της ανίσωσης. Έχουμε λοιπόν 9 χ ένατα μεγαλύτερο του μείον 9 ένατα. Προχωρούμε στις απλοποιήσεις. Το 9 με το 9 φεύγει και μένει το χ. Και από το άλλο μέρος, μείον 9 δι' 9 κάνει μείον 1. Αλλά λοιπόν η λύση της δεύτερης ανίσωσης, αυτής της ανίσωσης, είναι χ μεγαλύτερο μείον 1. Οι παράσεις των λύσεων της ανίσωσης 2 επί παρένθεση 3 χ πλην 1, κλείνει παρένθεση, και χ μεγαλύτερο του πλην 2, επί ανοίγω παρένθεση χ συν 5, κλείνει παρένθεση πλην 1, στην ευθεία των αριθμών είναι. Παίρνουμε την ευθεία των αριθμών. Εδώ είναι το 0, δεξιά από το 0 είναι η θετική αριθμή όπως έχουμε πει, ενώ αριστερά είναι η αρνητική αριθμή. Μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί που είναι μεγαλύτερα από το μείον 1 χωρίς το 1. Γι' αυτό στο μείον 1 σχεδιάζουμε έναν κύκλο άδειο όμως, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνουμε τον αριθμό μείον 1. Υψώνουμε μια γραμμή κατακόρυφη και φέρνουμε το βέλος προς τα δεξιά για να δηλώσουμε ότι διαλέγουμε όλους τους αριθμούς που είναι μεγαλύτερα από το μείον 1. Οι αριθμοί που είναι μεγαλύτερα από το μείον 1 είναι αυτοί που είναι δεξιά από το μείον 1. Στη συνέχεια γραμμοσκιάζουμε όλη αυτή την περιοχή και έτσι έχουμε φτιάξει την παράσταση των λύσεων αυτής της ανίσωσης, της δεύτερης ανίσωσης, που είναι το χ μεγαλύτερο από το μείον 1. Συνεχίζουμε παρακάτω. Τέλος, λύνουμε την τρίτη ανίσωση, δηλαδή την 3 και χ μικρότερο του 2χ πλην 3. Είναι η τρίτη ανίσωση που βλέπουμε εδώ. Είναι λοιπόν 3 και χ μικρότερο του 2 επί παρένθεση χ πλην 3. Κλείνει παρένθεση. Για να επιλύσουμε αυτή την ανίσωση, θα πρέπει αρχικά να εκτελέσω τον προπλησιασμό σε αυτό εδώ το σημείο, το 2 με αυτή την παρένθεση, εφαρμόζοντας την επιμεριστική ιδιότητα. Ξεκινάμε λοιπόν και έχουμε 3 και χ μικρότερο του 2 επί παρένθεση, 2 επί χ, συγγνώμη, κάνει 2 χ και 2 επί πλην 3 κάνει πλην 6. Προχωρούμε, χωρίζουμε γνωστός από αγνώστος. Το 2 χ από το δεξί μέλος της ανίσωσης πάει στο αριστερό και γίνεται μείον 2 χ. Και έχουμε μικρότερο ίσο του μείον 6 και το 3 που αλλάζει μέρος γίνεται μείον 3. Προχωρούμε την αγωγή μείον όρων και έχουμε μείον χ μικρότερο του μείον 9. Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ανίσωση, θα πρέπει να διαιρέσουμε με το συντριστή του αγνώστου. Εδώ ο συντριστή του αγνώστου είναι το μείον 1. Είναι αρνητικό αριθμό. Άρα λοιπόν, όταν διαιρέσουμε το μείον 1, θα αλλάξει η φορά τη ανίσωση και θα γίνει χ μεγαλύτερο του 9. Γιατί μείον 1 επί μείον χ κάνει χ και μείον 1 επί μείον 9, 9. Άρα λοιπόν, η λύση αυτή τη ανίσωση είναι χ μεγαλύτερο από το 9. Η παράσταση των λύσεων τη ανίσωση 3 και χ μικρότερο του 2 επί παρένθεση χ πλην 3 στην ευθεία των αριθμών είναι. Σχεδιάζουμε την ευθεία των αριθμών. Εδώ κάπου είναι το 0, κάπου εδώ είναι το 9. Στο 9 βάζουμε μία κουκίδα που είναι ένας κύκλος ο οποίος είναι άδειος, γιατί δεν θα πάρουμε τον αριθμό 9, γιατί η ανίσωση είναι χ μεγαλύτερο από το 9. Ψώνουμε μία κάθετο, θέλουμε τους αριθμούς που είναι μεγαλύτερα από το 9. Είναι προς τα δεξιά από το 9. Φτιάχνουμε ένα βέρος λοιπόν που δείχνει προς τα δεξιά. Στη συνέχεια γραμμοσκιάζουμε αυτή την περιοχή και έτσι έχουμε πάρει και έτσι έχουμε σχηματίσει τις λύσεις της ανίσωσης, της τρίτης ανίσωσης, που είναι 3 και χ μικρότερο το 2 επί παρένθεση χ πλην 3 και είναι παρένθεση. Είναι όλοι οι αριθμοί που είναι μεγαλύτερα από το 9, χωρίς όμως το 9. Στη συνέχεια, αφού έχουμε λύσει τις ανισώσεις, σχεδιάζουμε τις παραστάσεις των λύσεων στην ίδια ευθεία. Να λοιπόν η ευθεία των αριθμών, πάνω στην οποία θα σχεδιάσουμε τις παραστάσεις των λύσεων και των τριών ανισώσεων για να βρούμε αν έχουν και οι τρεις μαζί κοινές λύσεις. Ξεκινάμε λοιπόν, σχεδιάζουμε την πρώτη ανίσωση. Έχουμε στη θέση που είναι αριθμός 1 ένα κύκλο χωρίς γέμισμα, που σημαίνει δεν παίρνουμε τον 1. Παίρνουμε την κατακόρυφη κάθετο, όπως έχουμε πει προηγουμένως, και το βλέπουμε στα δεξιά. Γιατί η λύση της πρώτης ανίσωσης ήταν η αριθμή που είναι μεγαλύτερη από το 1. Συνεχίζουμε τώρα να σχεδιάσουμε πάλι στον ίδιο άξονα τις λύσεις της δεύτερης ανίσωσης, που ήταν χ μεγαλύτερο από το μείον 1. Να λοιπόν ο αριθμός μείον 1, πάλι με κύκλο χωρίς γέμισμα για να δηλώσουμε ότι δεν παίρνουμε τον αριθμό μείον 1, υψώνουμε μια κάθετο και φέρνουμε ένα βέρος προς τα δεξιά. Έτσι έχουμε σχηματίσει και τις λύσεις της δεύτερης ανίσωσης, που είναι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από το μείον 1 χωρίς το μείον 1. Μένει να σχεδιάσουμε και τις τρίτες ανίσωσης της λύσης, οι οποίες ήταν οι αριθμοί οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από το 9.
Φέρνουν λοιπόν μία κάθετο από το 9 και κατόπιν ένα βέλος προς τα δεξιά για να δηλώσουμε τους αριθμούς που είναι μεγαλύτερα από το 9. Έχουμε φτιάξει λοιπόν και τις τρεις λύσεις, όλες τις λύσεις και από τις τρεις ανισώσεις και βλέπουμε λοιπόν ποιο είναι το κοινό μέρος τους, το οποίο και το γραμμοσχιάζουμε. Το κοινό μέρος λοιπόν είναι όλο αυτό που είναι όλοι οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από το 9, χωρίς όμως το 9. Όπως βλέπουμε λοιπόν στο σχήμα, οι κοινές λύσεις των ανισώσεων είναι αριθμοί που βρίσκονται από το 9 και δεξιά. Άρα είναι οι αριθμοί χ για τους οποίους ισχύει χ μεγαλύτερο από το 9. Επομένως, υπάρχουν κοινές λύσεις για τις τρεις αυτές ανισώσεις και είναι οι αριθμοί οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από το 9. Έτσι, φτάσαμε στην ολοκλήρωση της επίλυσης αυτής της άσκησης.